Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Blue Sky. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, στις 21 μάλιστα Αυγούστου, θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τα μέτρα στήριξης στους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην Αττική. Ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες 14 μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων που περιλαμβάνουν επίδομα οικοσκευής, αναστολή πληστηριασμών και αποζημιώσεις για οικίες και επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ παράλληλα οι 8 δήμοι που επλήγησαν θα επιδοτηθούν με 4.700.000 ευρώ για τις πρώτες τους ανάγκες. Έχω νοικιάσει γεννήτρια, δουλεύει γεννήτρια, πετρέλαιο για να μπορώ να πω τη ζωή μου, να μήπως σώσω. Κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής έχουν ξεκινήσει να καταγράφουν τις ζημιές επιχειρήσεις στο Μαραθώνα, όπως είναι αυτά τα θερμοκήπια, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες τους να αποζημιωθούν το σύντομότερο δυνατόν. Η καταστροφή μου έγινε γιατί δεν είχα βοήθεια από την πυροσβεστική. Πρώτον, δεν με βοηθήσαν ούτε μία υδροφόρα, τίποτα απολύτως. Ένα αυτοκίνητο ήρθε εδώ, την κόψαμε και ήρθε από το μέτωπο από εκεί το άλλο και μπήκε μέσα και μας κάτεσε τελείως. Δεν ζητάμε περίεργα πράγματα, ζητάμε να μας στηρίξουν. Τον κόπο μας. Το συγκεκριμένο θερμοκήπιο είναι 10 στρέμματα και έχει υποστεί αρκετές ζημιές. Μετά από 4-5 μήνες θα έχω παραγωγή, αν τα φτιάξω να δουλέψω. Είμαστε 3 οικογένειες εδώ. Όλα τα προϊόντα στο θερμοκήπιο καταστράφηκαν. Εδώ είναι καλλιέργεια αγκούρι. Γνωσού λέγονται με του κιλού είναι αυτά τα αγκούρια. Τα οποία τα καινούργια δεν είχαμε κόψει ακόμα παραγωγή. Βλέπετε τα κουράκια είναι απάνω στη ρίζα ακόμα. Βλέπετε είναι μικρά. Είναι νεαρά φυτά. Δεν είχε μπει σε παραγωγή ακόμα. Βλέπετε εδώ. Ξεκινάμε σήμερα θεσμικά από το Δήμο Μαραθώνα και από τα θερμοκήπια που είναι και οι επιχειρήσεις στο Δήμο Μαραθώνα που έχουν πληγεί περισσότερο για αυτοψίες και καταγραφές με εντολή του Περιφερειάρχη. Ο κύριος γνώμονας και η προτεραιότητα είναι να σταθούμε δίπλα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Μας ενδιαφέρει με ταχύτητα και αμεσότητα και αποτελεσματικότητα να τύχουν της στήριξης με την κρατική αρρωγή που δικαιούνται. Έχουμε κλιμάκια, 5 κλιμάκια των 3 υπαλλήλων της περιφέρειας, 15 άτομα που αυτή τη στιγμή είναι έξω και καταγράφουν. Είναι μια καλλιέργεια αγκουριού, τα κουράκια αυτά πολλούνται με το κιλό. Δεν είχαμε κάνει ακόμα να συγκομιδεί γιατί ήταν καινούργια καλλιέργεια. Οπότε είναι τα μόνα από τα λίγα που δεν έπαθαν κάτι. Όχι, δεν έπαθαν κάτι, έχει μείνει μόνο αυτά τα λίγα, τα πολλά καθήκανε. Δεν είχαμε κόψει καθόλου παραγωγή. Η παραγωγή τώρα καταστράφηκε στο 70% της περίπου πώς το υπολογίζεται. Εντάξει, εδώ μπορεί να είναι 60-40 η φυτική παραγωγή. Να είναι 60 το καλό και 40 το... 50-50. 50-50 η μισή παραγωγή. Δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ, έχει καεί αυτό, έχει σηκώσει θερμοκρασίες πολλές και το φυτό αυτό έχει αρρωστήσει. Εδώ ήταν ένα ψυγείο το οποίο μαζεύαμε τη συγκομιδή των προϊόντων και τη βάζαμε εδώ. Είχε πάρα πολλά αγκούρια που βλέπετε και κάτω, λιώσαν όλα και κολοκύθια γιατί είχαν γίνει συγκομιδή την προηγούμενη μέρα να πάνε στη λαϊκή αγορά ή σε κάποιες παραγγελίες εμπόρους. Αυτή τη στιγμή δεν έμεινε τίποτα μέχρι και τα σίδερα λυγίσαν από το θερμικό φορτίο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 14 μέτρα στήριξη των πυρόπληκτων με πρώτη αρρωγή για στεγαστική συνδρομή 10.000 ευρώ για τα κόκκινα σπίτια και 5.000 ευρώ για όσα χαρακτηριστούν κίτρινα. Αυτό που δημιούργησε το πρόβλημα και έφτασε η πυρκαγιά εκεί ήταν οι πάρα πολλές κάφτρες οι οποίες και οι κυλιδώσεις που έκανε η πυρκαγιά την μετέδωσαν όπου υπήρχε καύσιμη ύλη, όπου υπήρχε ακαθάριστο οικόπεδο, όπου υπήρχε ξύλινη σκεπή πηγαίναν και σφινώναν οι κάφτρες πάνω στις σκεπές. Γι' αυτό θα δείτε σε πάρα πολλά σημεία, τα πιο πολλά σπίτια έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά από την οροφή. Εδώ στην Αττική έχει μπει η πόλη στο δάσος, ενώ στην επαρχία έχει μπει το δάσος. Παροχή στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτηρίων έως 80% και το υπόλοιπο 20% άτοκο δάνειο με την εγγύηση του δημοσίου. Από 300-500 ευρώ επίδομα ενοικίου για τις πληγήσεις επιχειρήσεις από 2.000 ευρώ για μεσαίο ευρώ ζημιάς έως και 4.000 ευρώ για μεγάλο ευρώ ζημιάς, 600 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του για τις πρώτες ανάγκες της οικοσκευής, ποσό που θα φτάσει έως και τις 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, αναστολή εξώσεων και πληστηριασμών και τέλος 3 απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Εδώ πίσω βλέπω μια δεξαμενή η οποία είχε τοποθετηθεί από το Δήμο εδώ και πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια δεν βάζαν ποτέ νερό, μάλιστα έχει και το μοτέρ που κάηκε, το βλέπετε το μοτέρ, το οποίο είναι βενζινοκίνητο και μπορούσε να κάνει αυτόνομη πυρόσβεση επιτόπου και να αντλεί και νερό από το οριάκι και να ξαναγεμίζει και να ξανασβήνει. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε πως η πλατφόρμα arogi.gov θα ανοίξει έως τις 21 Αυγούστου. πλατφόρμα αφορά την πρώτη αρρωγή. Ουσιαστικά τα πρώτα χρήματα που δίνουμε στους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουν για τις πρώτες ημέρες να κάνουν τις διενέργειες των πρώτων κινήσεων που χρειάζεται να κάνουν. Η πλατφόρμα θα έχει ανοίξει μέχρι τις 21 Αυγούστου. Ήδη σήμερα βγαίνουν οι υπουργικές αποφάσεις για να πάνε να βγει το σχετικό ΦΕΚ και να προετοιμαστεί έχοντας τις αποφάσεις κήρυξης έκτακτη ανάγκη των Δήμων, έτσι ώστε να οριοθετηθούν οι δικαιούχοι. Ο υφυπουργός μάλιστα υποσχέθηκε πως δεν θα περιμένουν να ολοκληρωθεί ο αριθμός των αιτήσεων, αλλά θα αρχίσουν άμεσα οι καταβολές των αποζημιώσεων. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι για αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές και 19 συνολικά επιχειρήσεις θα μπορέσουν να λάβουν την κρατική αποζημίωση κατηγορίας από 2.000 έως 4.000 ευρώ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλογερόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές μας, στους θεατές μας. Χρόνια πολλά και για την αυριανή. Αύριο. Πώς τη βλέπετε σε αυτά τα μέτρα? 2.000 έως 4.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση. Υποθέτω ότι δεν είναι χρήματα όταν υπάρχει, ας πούμε, μια επιχείρηση της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρχή, έτσι, αλλά... Θετικά είναι μέτρα. Όταν και 1 ευρώ να δίνει σε κάποιον που έχει πάθει τόσο μεγάλη καταστροφή είναι θετικό. Όμως πρέπει να σας πω κατευθείαν ξεκινώντας στο σχόλιο μου το ότι είναι αδιανόητο μια φωτιά στο Βαρνάβα να διανύει 30 χιλιόμετρα μέσα σε οικιστική περιοχή. Και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει προηγούμενο σε πρωτεύουσα οποιασδήποτε χώρα της Ευρώπης η φωτιά να φτάσει μέσα στα σπίτια. Αυτό το λέω γιατί όταν έχεις κάνει μια προεργασία και ανακοινώνεις ότι έχεις ξοδέψει το ποσό των 2 δισεκατομμύρια, τώρα είναι έτοιμα, δεν μπορεί αυτή η φωτιά να φτάσει στο σημείο να καταστρέφει περιουσίες, επιχειρήσεις. Και βεβαίως πρέπει να σας πω το εξής για τις επιχειρήσεις. Όποια είναι τα χρήματα, οι επιχειρήσεις που σήμερα έχουν πάθει ζημιά έχουν δύο θέματα. Το ένα είναι η αποκατάσταση των ζημιών τους. Και ευελπιστούμε ότι και βεβαίως, όπως είπα, τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν, ότι καταφέρουν, αν καταφέρουν και βεδάνεια, να αποκαταστήσουν ζημιές τους. Ο χρόνος όμως για να μπορέσει να επανέλθει η επιχειρήση είναι αρκετός. Πρώτον, για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει η επιχειρήση. Και δεύτερον, φανταστείτε, οι επιχειρήσεις εκεί εστίασης που υπάρχουν ή τα κτήματα για γάμους. Ποιος θα πάει σήμερα εύκολα σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα εκεί, θα πάει να κάνει το γάμο των παιδιών του σε ένα κτήμα, όταν γύρω είναι όλα καμένα. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι η καταστροφή που γίνεται δεν είναι μόνο σήμερα. Απαιτείται πολύ μεγάλος χρόνος για να καταφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις να ξαναλειτουργήσουν. Για βεβαίως, για να μην ξεχνάμε, ακόμη και στα νοικοκυριά έχω υποστεί φωτιά κοντά στο σπίτι μου, δίπλα στο σπίτι μου, και ξέρω ότι τα πουκαΐδια μυρίζουν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα και είναι πραγματικά μια εικόνα και μια κατάσταση η οποία δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, να σας πω και εμείς σαν επιμελητήριο, όπως πάντα, πιστεύοντας ότι η αλληλεγγύη μας πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντική και να είναι πρακτική σε όλους αυτούς, θα διαθέσουμε το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μέλος μας που έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά είναι από τις συνδρομές των μελών μας. Δεν έχουμε κρατικές επιχορηγήσεις και αυτό το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι όσες επιχειρήσεις καταφέρουμε να σώσουμε, να τις βοηθήσουμε, είναι κομμάτι του έργου που επιτελούμε, δηλαδή η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μια τόσο μεγάλη επιπλέον καταστροφή. Δηλαδή και 5.000 ευρώ και την κρατική επιχορήγηση, επιδότηση, αν θέλετε. Ανεξάρτητα από πού αλλού παίρνει χρήματα, εμείς όλα τα μέλη μας θα δώσουμε το ποσό των 5.000 ευρώ. Μάλιστα, έχουμε στείλει ήδη γράμμα σε όλους τους Δήμους και ζητάμε να μας δώσουν τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές για να κάνουμε πολύ γρήγορα. Μάλιστα, να σας πω, κύριε Καλογερόπουλε, εμείς δίνουμε τα χρήματα απευθείας στον τραπεζικό του λογαριασμό για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά, να πω άλλη μια φορά ότι η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν είναι μια ζημιά η οποία μπορούμε να την σήμερα να βγάλουμε τα αποτελέσματα τόσο γρήγορα. Έχει βάθος και αυτό το βάθος είναι αρκετό και για τους πολίτες και για τις κατοικίες, για να μην το ξεχνάμε αυτό που είναι σημαντική, και για τις επιχειρήσεις περιοχής, γιατί όπως είπα απαιτείται πολύ μεγάλος χρόνος για να μπορέσουν να επανέλθουν στην κανονικότητα. Τώρα θέλω να μου απαντήσετε ως ασφαλιστής, ως πρόεδρος μιας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας. Όσοι έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους έναντι φωτιάς, θα μπορέσουν να αποζημιωθούν ή υπάρχουν παραθυράκια που δεν θα το καταφέρουν? Καταρχήν να σας πω, τα ποσοστά των ασφαλισμένων δυστυχώς και εδώ είναι μικρά. Αν στη Θεσσαλία ήταν τραγικά, ήταν 7 με 9%, στην Αττική είναι 15 με 20% οι κατοικίες και κάτι αντίστοιχο είναι για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή το ποσό των ασφαλισμένων επιχειρήσεων και κατοικιών είναι πολύ μικρό και πάντα το λέω σχετικά με τους αντίστοιχους δείκτες στην Ευρώπη. Η διαδικασία είναι απλή, δεν υπάρχουν παραθυράκια. Οποιοςδήποτε έχει σήμερα υποστεί ζημιά Αυτό βεβαίως το αποδεικνύει πάντα η πυροσβεστική, το έγγραφο της πυροσβεστικής που δηλώνει τη ζημιά που έγινε. Αμέσως μετά γίνεται πραγματογνωμοσύνη από τις εταιρείες και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα από τις εταιρείες, η οποία μέσα σε 15-20 μέρες, όπως και στις ζημιές στο Θεσσαλικό Κάμπο, αποζημιώνονται. Παρ' όλα αυτά, θα σας ξαναπώ ότι ο αριθμός δεν είναι μεγάλος. Δηλαδή, ακόμη και με τα στοιχεία που έχουμε πάρει, αυτό που είναι ασφαλισμένος εννοώ, γιατί υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, πρέπει να σας πω, είναι τα αυτοκίνητα που έχουν καεί και είναι αρκετά. Και τα οποία είναι είτε ιδιωταχή είτε είναι επαγγελματικά αυτοκίνητα. Επίσης και εδώ το ποσοστό είναι υψηλότερο, είναι κοντά στους 40 με 50% αυτές που έχουν ασφάλεια πυρκαγιάς. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια που ανέφερα προηγουμένως. Δεν είναι ασφάλεια φυσικών καταστροφών, είναι ασφάλεια πυρκαγιάς. Είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ασφάλεια πυρκαγιάς. Και αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι, ξέρετε, θα πρέπει να αναρωτιόμαστε πάντα γιατί ο αριθμός, το ποσοστό ατόμων που είναι ασφαλισμένος είναι μικρός. Και γιατί στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερος. Αυτό που λέω πάντα είναι ας αντιγράψουμε τις πρακτικές των χωρών αυτών και ας υπάρχουν τα απαραίτητα φορολογικά κίνητρα, έτσι ώστε να αυξηθεί και ο αριθμός των ασφαλισμένων σπιτιών. Θυμίζω ότι προσφάτως η κυβέρνηση νομοθέτησε το 10% μείωση στον ΕΝΦΙΑ, που είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτό κοστίζει 40 εκατομμύρια. Εμείς είχαμε προτείνει 30% μείωση στον ΕΝΦΙΑ, το οποίο ήταν 120 εκατομμύρια. Η πρώτη ζημιά από αυτές, από τις πάρα πολλές που γίνονται στη χώρα, είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ περισσότερα χρήματα απαιτούνται. Στις επιχειρήσεις, τώρα ψηφίζεται ο νόμος ότι θα είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις μέχρι 2 εκατομμύρια τζίρο να ασφαλίζουν τα ακίνητά τους. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, και εδώ ζητάμε να γίνει στο 1 εκατομμύριο. Αυτό που πρέπει να τονίσω όμως, κύριε Καλογερόπουλε, είναι το εξής. Δεν υπάρχει σύγχρονη χώρα του δυτικού κόσμου, πολύ περισσότερο εδώ, αν θέλετε, και των υπολείπων χωρών, των υποανάπτυξη χωρών, που μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλες φυσικές καταστροφές με ίδια μέσα, δηλαδή με την κρατική αρρωγή. Όταν μιλάμε για ζημιές στη Γερμανία, στην Αμερική και λέω τις πρόσφατες, λέμε πάντα πόσο κόστησε στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Θα πρέπει λοιπόν η ασφαλιστική συνείδηση, η οποία όμως πάντα πρέπει να έχει τους αναγκαίους φορολογικά κίνητρα και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις, να είναι ανάλογα με τα ευρωπαϊκά, γιατί θα πρέπει η πολιτεία να καταλάβει ότι σε μεγάλες καταστροφές είναι αδύνατο να καταφέρει και έχουμε το φαινόμενο που, ξέρετε, είτε μια κατοικία είτε μια επιχείρηση, όπως σωστά είπατε στην αρχή, με τα χρήματα που θα πάρει δεν καταφέρνει να την επαναφέρει στην προτέρα κατάσταση. Άρα, εφόσον δεν μπορεί, το μοναδικός τρόπος είναι να ενισχύσει αυτό που ονομάζουμε ένα ΣΔΙΤ, δηλαδή μια σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, γιατί δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του. Ακόμη και αν το θέλαμε σε μεγάλες καταστροφές, όπως είναι στο Θεσσαλικό Κάμπο, δεν υπάρχει τρόπος οποιαδήποτε κράτος να καταφέρει να το κάνει. Άρα, αφού δεν μπορεί, ας βοηθήσει και ας προχωρήσουν όλα τα μέτρα, όλα τα νομοθετήματα και δεν ζητάμε κάτι περισσότερο από αυτό που γίνεται, παραλαμβάνω, σήμερα στις 12 χώρες, μιλάω για τις παλιότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Μια ανάλογη νομοθεσία και εδώ. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών τώρα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά στη βορειοανατολική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο που εξετάζεται ως το πιθανότερο είναι η φωτιά να προκλήθηκε από βραχικύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότης στην περιοχή του Βαρνάβα. Αυτό όμως βέβαια ερευνάται. Από τη μεριά του, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο που κατέγραψαν τα ντρόν όταν ξεκίνησε η ιστία φωτιά στο Βαρνάβα την Κυριακή το μεσημέρι. Ο κ. Κικίλιας παράλληλα ανέφερε ότι η ανταπόκριση από αέρος αλλά και από έδαφος ήταν άμεση, ωστόσο οι ακραίες συνθήκες σε συνδυασμό με την ξηρασία που είχε προηγηθεί έκαναν ανυπέρβλητο το πρόβλημα. Παντού από καίδια και ιστορίες ανθρώπινου πόνου από κατοίκους που είδαν τα σπίτια τους να γίνονται παρανάλωμα του πυρός. Και το σπίτι ακόμα βγάζει θερμοκρασία. Πού μένετε τώρα? Στο αυτοκίνητο. Με ρώτησε και ένα συνάδελφό σα το πρωί και τράπηκα. Του λέω με φιλοξένησε ένα φίλο. Αν και μου έχουν πει οι άνθρωποι βέβαια, αλλά εγώ δεν το δέχομαι. Και τώρα τι θα κάνετε? Άγνωστο. Αυτά που είχα στην τσέπη μας θέλω. Και με το χειρός που η αδελφή μου δέχτηκε τα 2 σκυλιά να τα φιλοξενήσει για λίγες μέρες, αλλά μετά τι. Εκεί που άλλοτε ήταν περιοχές καταπράσινες, τώρα κυριαρχεί το μαύρο. Από όπου πέρασε η φωτιά δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασμά της. Σπίτια που έμειναν μόνο οι τείχοι και καμένες οικοσκευές, έπιπλα, αυτοκίνητα, συνθέτουν το σκηνικό της αποκαρδιωτικής δεύτερης μέρας μετά την καταστροφή. Το σπίτι μου έχει καεί. Ολόκληρο. Εγώ ήταν πρώτη κατοικία μου αυτό το σπίτι που είχα. Και τώρα έχω μένει χωρίς σπίτι, χωρίς ρούχα, χωρίς τίποτα. Ό,τι μας βλέπετε με αυτά που φοράμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από βραχικύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Βαρνάβα. Η πρώτη ξεκίνησε εδώ και πριν φτάσει στο χωριό, ακουστήκαν οι εκρήξεις και ξεκίνησε μετά το χωριό η επόμενη. και όχι μία ή 4 ή 5. Ισχυροί άνεμοι και τα καθάριστα οικόπεδα θέργυψαν την πυρκαγιά που βρήκε αρκετή καύση με ύλη. Και στα κλαδιά που είχαν αφήσει στις άκρες των δρόμων οι ιδιοκτήτες που καθάρισαν τα οικόπεδά τους, αλλά οι δήμοι δεν τα μάζεψαν. Ήδη στις περιοχές που επλήγησαν, κλιμάκια της πολιτικής προστασίας καταγράφουν τις ζημιές. Μία πρώτη εκτίμηση είναι γύρω στα 10 σπίτια που έχουν πρόβλημα, ενώ πρόβλημα σοβαρό. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕΔ είναι το δικό τους αγώνα να αποκαταστήσουν τις βλάβες στο δίκτυο και να δώσουν ρεύμα στα σπίτια που σώθηκαν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, απόλυτα ικανοποιημένος από την ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού, εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από το συντονισμό βέβαια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα την 112 πτέρυγα Γαμάκη στην Ελευσίνα και ευχαρίστησε τα πληρώματα των Καναντέρ. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη σε όσους χειρίζονται την επιχειρησιακή δραστηριότητα των αέριων μέσων, είπε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, το πυροσβεστικό σώμα εξέδωσε νέα ανακοίνωση απάντηση στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για στοιχεία αναφορικά με τον ακριβή αριθμό των πτητικών μέσων που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, τη Δευτέρα επιχείρησαν συνολικά 36 αέρια μέσα και ειδικότερα το χρονικό διάστημα από τις 7.30 έως τις 9 επιχειρούσαν διαρκώς 20 αέρια μέσα. Απόλυτα ικανοποιημένος από την ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού αλλά και από τον συντονισμό για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς, εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή διυπουργική σύσκεψη, ενώ σήμερα επισκέφθηκε την αεροπορική βάση της Ελευθύνας και ευχαρίστησε τους πιλότους των Καναντέρ, θέλοντας να απαντήσει με αυτή την επίσκεψη και σε όσα του καταλογίζουν για ελλειπή σχεδιασμό. Όπως είπε, κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση ώστε να έρθουν νωρίτερα τα 5-15. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη σε όσους χειρίζονται την επιχειρησιακή δραστηριότητα των αερίων μέσων, είπε ο Πρωθυπουργός. Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι κάθε χρόνο, με τις συνθήκες δυστυχώς να γίνονται όλο και δυσκολότερες. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό το οποίο κάνετε. Θα έλεγα ειδικά για τους χειριστές των 2.15 που πλήρη αίσθηση τι σημαίνει να πετάζουμε αεροπλάνα τα οποία είναι αρκετά καταπονημένα και βέβαια. Ξέρω και πόσο μεγάλη δουλειά γίνεται και από τους τεχνικούς υποστήριξης για να μπορείτε να τα κρατάτε τα αεροσκάφη στον αέρα. Εμείς από πλευρά μας, το έχω ξαναπεί, έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να φέρουμε όσο να τον νωρίτερα τα καινούργια Καναντέρ 5-15. Έχουμε υπογράψει την σχετική σύμβαση. Η αντιπολίτευση εξαπολύει πύρων ομαδών για τους χειρισμούς του κυβερνητικού επιτελείου. Ο Στέφανος Κασελάκης συνεχίζει να ζητά την αποπομπή Κικίλια και να χρεώνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Είναι το νέο αφήγημα Μητσοτάκη, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα λέμε πόσο πετύχαμε για να ξεχάσουν πόσο αποτύχαμε. Στις καταγγελίες του Στέφανου Κασελάκη ότι δεν πετούσαν όλα τα εναέρια μέσα που ισχυριζόταν η κυβέρνηση, απάντησε ο Βασίλης Κικίλιας. Τον ξενάγησα παρά την πίεση του χρόνου στο ΕΣΚΕΔΙΚ και του έδειξα τα στοιχεία. Είναι ανδιαφυσβήτητα γιατί προέρχονται από το πυροσβεστικό σώμα, όχι για την πολιτική ηγεσία κάποιου Υπουργείου. Τα 20 εναέρια πετάγανε εκείνη τη στιγμή και επιχειρούσαν και τα υπόλοιπα τα οποία αναπληρώνονταν, βάζανε καύσιμο, επιβραδυτικό υγρό κλπ. Για να ξανασηκωθούν. Αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, είμαστε πλέον στο 2024, δεν χωρούν αμφισβήτηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη αμετροεπή, ανεπαρκή και αραζών. Η πολιτική ευθύνη προσδιορίζεται από τα αποτελέσματα των πολιτικών πράξεων, των πολιτικών επιλογών. Πρέπει να υπάρχει άμεση αποπομπή του κυρίου Κικίλια από τον Πρωθυπουργό. Για όλα τα υπόλοιπα, για την λογοδοσία που θα πρέπει να υπάρξει από όλη την κυβέρνηση και πρωτίστως από τον Πρωθυπουργό, θα αναφερθώ στις επόμενες μέρες. Ο Βασίλης Κικίλιας πάντως υπερασπίστηκε τους πυροσβέστες αλλά και το συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα και έσβησε στο Χαλάνδρι. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, γιατί υπάρχει ο διαχωρισμός του πολιτικού που συντονίζει και η δουλειά του είναι αυτή, να δίνει τις δυνατότητες, τα μέσα, τα εναέρια, τα ντρόουν, την πρόληψη κλπ. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις επιχειρησιακές ικανότητες του πυροσβεστικού σώματος και όλων των άλλων υπηρεσιών. Έχουν επιχειρήσει από την 1η Μαΐου σε πολλαπλές περιπτώσεις πάρα πολλές δύσκολες και έχουν υπάρξει σε πολύ υψηλό επίπεδο επιχειρησιακά, πολύ δυνατοί. Το ίδιο έγινε με το σύνολο των προσπαθειών τους και σε αυτή την πυρκαγιά. Οπότε δεν μπορώ αυτούς τους επαγγελματίες, αλλά παράλληλα που δίνουν και την ψυχή τους και την καρδιά τους, τη δουλειά τους, να τους ακυρώσω σε καμία των περιπτώσεων. Αν με ρωτάτε, αν μπορούμε να βελτιωθούμε κι άλλο. Αν με ρωτάτε, έκουσα από τις έμφορτες περιπολίες, τα drones, το υγιής, τις νέες τεχνικές και τη συνεργασία, αν μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα όπλα στη βαρέτρα μας. Σας λέω, βέβαια, είναι υποχρέωση ενός πολιτικού και κάποιου ο οποίος διοικεί να προσπαθεί μόνιμα να βελτιώνει τις συνθήκες. Στόχος της κυβέρνησης τώρα είναι να δοθούν σύντομα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κυρίες και κύριοι, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις μετά το θάνατο του 8χρονου κοριτσιού σε πισίνα κατασκήνωσης στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής. Εκτός από τη σύλληψη της ομαδάρχισσας και του αρχηγού της κατασκήνωσης που αφέθηκαν ελεύθεροι αργότερα, η ελληνική αστυνομία αναζητεί και τον νόμιμο εκπρόσωπο της κατασκήνωσης ώστε να του περάσει χειροπέδες στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ο εισαγγελέας έχει διατάξει πραγματογνωμοσύνη στην πισίνα της κατασκήνωσης, στο χώρο δηλαδή όπου το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Θέλει να διαπιστώσει αν είναι κατάλληλες συνθήκες για την ασφάλεια και την φύλαξη παιδιών, ενώ στον ίδιο έλεγχο έχει διατάξει και συνολικά για την κατασκήνωση, καθώς εάν εντοπιστούν παραλήψεις, ενδέχεται ακόμη και το σφράγισμά της. Τα παιδιά βγήκαν από την πισίνα το μεσημέρι, η οποία διαθέτει ναυαγοσώστη, πήγαν για φαγητό και όταν επέστρεψαν στις σκηνές για μεσημεριανή κατάκληση, έγινε η καταμέτρησή τους. Η απουσία του κοριτσιού τότε έγινε αντιληπτή και η αρμόδια ομαδάρχισσα άρχισε να κάνει καταμέτρηση των παιδιών από τα σπιτάκια τους. Τότε σήμανε συναγερμό σε όλη την κατασκήνωση και ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό του παιδιού. Δυστυχώς όμως λίγο αργότερα εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην πισίνα με τις συνθήκες για τα ακριβή αίτια να ερευνώνται. Το 8χρονο κοριτσάκι διακομίστηκε διασωληνωσμένο από το κέντρο υγείας Κασάνδριας προς το νοσοκομείο Αχέπα στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 7 η ώρα το απόγευμα διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του από πνιγμό. Καμία ενημέρωση δεν έχουμε από την κατασκήνωση. Ρώτησα, υπάρχει ναυαγοσώστη, λέει είχαμε και ναυαγοσώστη. Αλλά και πώς σας έφυγε το παιδί, δεν απαντούσαν. Είναι ο πόνος μεγάλος, δεν διαχειρίζεται αυτό το θέμα. Πώς, υπάρχει μεγαλύτερο κακό για έναν άνθρωπο. Ακούσατε τον παππού του παιδιού που ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει, φυσικά μαζί με την μητέρα του και, τον πατέρα του και την γιαγιά του, πώς έγινε αυτό το κακό. Στο εξωτερικό τώρα, με κομμένη την Αλάσα, παρακολουθεί ο κόσμος τις ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή, με τη Χαμάς να μην αποδέχεται τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός και να ζητά εφαρμογή του σχεδίου Biden. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο, ενώ ετοιμάζεται και το πυρηνικό υποβρύχιο Τζόρτζια για τη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες θα ξεκινούσαν αύριο, αλλά από ό,τι φαίνεται να βαγούν. Με βροχή από πυράβλους έπληξε η Χεσμπολάχ το βόρειο Ισραήλ, που κάνει λόγο για 30 ρουκέτες σε 3 πόλεις, ευτυχώς χωρίς θύματα. Ο κίνδυνος ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή γίνεται κάθε μέρα πιο μεγάλος, με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος να κάνει λόγο για επικείμενο απευθείας χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ. Could we see just a kinetic strike that's precision and surgical in nature? Το επικείμενο χτύπημα από την Τεχεράνη συζήτησαν κατηδίαν οι Υπουργοί Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να στέλνουν άμεσα τηλεκατευθυνόμενους πυράβλους για να ενισχύσουν την άμυνα του Ισραήλ. According to a source, Israeli Defense Minister Yoav Gallant told the U.S. Defense Secretary that Iranian military preparations suggest Iran is preparing for a large-scale attack. Ενδεικτικό τη σοβαρότητα των συνομιλιών ότι αμέσως μετά ο Λόιντ Όστιν έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Λίνκολν που μεταφέρει F-35 να επισπεύσει τη μετάβασή του στο Ισραήλ, ενώ και το πυρηνικό υποβρύχιο Τζόρτζια που φέρει πυράβλους Κρούζ έχει βάλει ρότα για τη Μέση Ανατολή. Με κοινή ανακοίνωσή του, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία απειλούν την Τεχεράνη να μην επιτεθεί, ενώ ο Τζον Μπάιντεν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο. Endorsed by the G7, endorsed by the UN Security Council, etc., is still viable. Άγνωστο παραμένει αν η Χαμάς συμμετάσχει στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στις 15 Αυγούστου και ζητά να εφαρμοστεί το σχέδιο Biden. Movement demands the mediators to present a plan to implement what they presented to the movement and agreed upon on July 2nd, 2024, based on Biden's vision and the UN Security Council resolution. Λόγω του κινδύνου ανάφλεξης, η Λουφκάντσα ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων σε Τεχεράνη και Τελαβίβ, ενώ η Air France παρατείνει αναστολή πτήσεων προς τη Βηρητό. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από το Blue Sky. Καλό σας βράδυ.